για την εστίαση και τον τουρισμό το ειδικό πακέτο που θα υπάρξει, πακέτο ΕΣΠΑ ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με ένα κεφάλαιο κίνησης. Αύριο, Σπύρο, από το Υπουργικό Συμβούλιο θα περάσει και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο θα σταλεί στις Βρυξέλλες αρχές Απριλίου για να αντλήσει η χώρα μας 32 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και επιδοτούμενα δάνεια για επενδύσεις. Δηλαδή, για μια ιδιωτική επένδυση, ναι, το δημόσιο θα συμμετέχει με επιδότηση 50%, ο επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει 20% ίδια κεφάλαια και 30% ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα χρειαστούν περίπου 100 μέρες, υπολογίζεται, για να εγκριθεί αυτό το σχέδιο. Οπότε Ιούλιο-Αύγουστο περιμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα τα πρώτα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο, σπουδαία μέρα. Σε ευχαριστώ, Πέτρο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.